μελέτες, δύο σημαντικές μελέτες προϋπολογισμού ένταξης 1.543.000 ευρώ οδηγούν στην μελέτη της ολοκλήρωσης της ανατολικής παράκαμψης της πόλης της Λάρισας. Δύο μελέτες οι οποίες οδηγούν σε ένα έργο 8 χιλιόμετρων με 7 χιλιόμετρα και πλέον παράπλευρο, με γέφυρες, με αντιπλημμυρική προστασία. Δύο μελέτες ιδιαίτερα χρήσιμες γιατί είναι καταρχήν αναπτυξιακές. Δίνουν τη δυνατότητα πλέον της επέκτασης της πόλης της Λάρισας με όρους και προϋποθέσεις σοβαρότητας και να πάει πριν ο Δήμος πριν το πάνε οι πολίτες να κτίσουν και πολεοδομήσουν ως Δήμος να πολεοδομήσει την περιοχή. Δεύτερον είναι ότι είναι ένα έργο εξόχως περιβαλλοντικό. Εξόχως περιβαλλοντικό διότι αποφεύγει να μπαίνει μέσα στην πόλη της Λάρισας ό,τι μεγάλο φορτηγό υπάρχει και δίνει τη δυνατότητα πολλών διεξόδων μέσα στην πόλη της Λάρισας που υπάρχει ένα, σύμφωνα με τις μελέτες, κυκλοφοριακό πρόβλημα. Και τις έρευνες που έχουν γίνει τον τελευταίο καιρό. Δίνουμε διέξοδο, στο κυκλοφοριακό διέξοδο με τους περιφερειακούς δρόμους που κάνουμε παντού. Θα αναπτύσσουμε και την ανατολική πλευρά της Λάρισας. Στο έργο αυτό διεσδύουν οι επιθυμίες των κατοίκων της Οδού Βόλου. Εμείς μιλάμε με έργα, όχι για έργα. Με έργα και είμαστε συνεπείς στις δεσμεύσεις που αναλαμβάνουμε και βέβαια δεσμεύσεις περισσότερες από αυτές που μας αντιστοιχούν και μας αναλογούν. Ξεκινάει από τον ισόπεδο κόμβο που έχουμε, τον κυκλικό κόμβο που κατασκευάσαμε στην Οδό Αγιά στην 110 πτέρυγα μάχης, πηγαίνει περιμετρικά του στρατοπέδου της 110, βγαίνει στην παλιά εθνική οδό Βόλου, γίνεται κυκλικός κόμβος εκεί και φεύγει από εκεί και πηγαίνει την ανατολική πλευρά και βγαίνει στη Βιοκαρπέτ, στον κόμβο τον κυκλικό του Βιοκαρπέτ, τον οποίο θα κάνουμε τώρα, είναι η γέφυρα η ανισόπεδη. Και ταυτόχρονα δημιουργείται μια ασφάλεια στη μετακίνηση των ανθρώπινων κοινοτήτων. Πλέον η Λάρισα θα έχει και εσωτερικό δακτύριο ολοκληρωμένο και εξωτερικό. Θα είναι μια πόλη όπου η περιφέρεια Θεσσαλίας με σεβασμό και ενδιαφέρον φροντίζει τους πολίτες για την ασφαλή μετακίνηση των ανθρώπινων κοινοτήτων αλλά και την ασφαλή διακίνηση των εμπορευμάτων.